της αστάθειας. Δηλαδή, αν τελειώνει η τετραετία, τώρα θα κάναμε εκλογές. Σα ρωτώ, πέστε ότι τελειώνει η τετραετία. Δεν τελειώνει η τετραετία. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Είναι πρόβλεψη για τετραετία όμως. Εντάξει. Αλλά σα ρωτώ εγώ για την αστάθεια. Σα ρωτώ. Πέστε ότι τελειώνει η τετραετία. Αστάθεια έχει να κάνει με το παράγοντα. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει η θητεία. Όταν θα τελειώσει η θητεία τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, θα επέλθει η ευστάθεια και θα μπορούμε να δούμε σε εκλογές. Τέσσερις-πέντε μήνες πριν, αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Χαϊκάλη, που μπορεί να δίνει. Για αρχή τουλάχιστον τώρα, νωρίς και τώρα, ένα πρώτο μήνυμα. Δεν θέλω να μιλάω, για συναδέλφους, αλλά επειδή εγώ προέρχομαι από οικογένεια από την Ένωση Κέντρου, ξέρουμε τι έγινε το 65 και τι εκμαυλισμός έγινε το 65. Τι εννοείτε, εντάξει, δηλαδή, αυτό που εννοώ. Δεν ξαφνικά τους ήρθε όλους το φως το αληθινό και θα σώσουν την Ελλάδα, θα ψηφίσουν σε αυτή τη Βουλή Πρόεδρο Δημοκρατίας. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι καθαρά αυτό που εννοείται. Όχι, το είπα όπως θα σου το έλεγα. Το 65, από τα Ιουλιανά. Το 65, πέστε μου τι έγινε το 65. Ξέρετε καλά, πολύ καλά εσείς. Και άρα μιλάτε για αποστασία λοιπόν. Με τι, όχι αποστασία, εκμαυλισμός. Μάλιστα. Πάντως.